Αν υποφέρετε από έντονο πόνο και περιορισμό των κινήσεων στο ισχύο, δηλαδή στο γοφό, είναι πολύ πιθανό να πάσχετε από αρθρίτιδα του ισχύου, μια πάθηση που επηρεάζει κατά πολύ τις καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών και φυσικά την ποιότητα ζωής τους. Αν μια συντηρητική αγωγή δεν σας ανακουφίσει, τότε η λύση είναι μόνο χειρουργική. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου ελάχιστης επεμβατικότητας σε λίγο στην εκπομπή. Η παθήση του ισχύου είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι αναπτύσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθήσεις, έτσι ώστε με ανώδυνο τρόπο ο ασθενής να βρει την υγεία του. Για όλες αυτές τις μεθόδους θα μιλήσουμε σήμερα με τον γιατρό που έχουμε κοντά μας, τον δόκτωρα Βασίλειο Σακελλαρίου, χειρουργό ορθοπαιδικό και διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιατρέ, πολλές παθήσεις του ισχύου, ένα ζήτημα όπως είπα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα με προβλήματα που πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε χειρουργείο με ειδική αφορμή ή ειδική αιτία, μάλλον την αρθρίτιδα. Ποιες καταρχάς είναι οι παθήσεις που αντιμετωπίζουν? Το βασικό πρόβλημα για το οποίο έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο μας ή στο νοσοκομείο είναι γιατί πονάει το ισχύο του. Δεν ξέρει τι έχει από πίσω, ποια είναι η υποκείμενη πάθηση. Συνήθως είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες μια αρθρίτιδα του ισχύου, μια εκφυλιστική δηλαδή πάθηση, μια εκφυλιστική νόσος, όπου με τα χρόνια επέρχεται φθορά της άρθρωσης, φθορά των αρθρικών επιφανειών, φθορά του χόνδρου και εκφύλιση της όλης άρθρωσης και επομένως και της λειτουργικότητας του ασθενούς. Να πούμε δηλαδή ότι τρίβονται τα οστά μεταξύ τους και πονάει ο ασθενής. Τρίβονται οι χόνδροι αρχικά, οι οποίοι αρχίζουν να φθύρονται, να κάνουν λακκουβίτσες, να κάνουν εκφυλιστικές βλάβες, όπου ο χόνδρος απολύος και γυαλιστερός αρχίζει να γίνεται ανώμαλος, να τρίβεται από τη μία και την άλλη πλευρά. Η μία και η άλλη πλευρά είναι η κεφαλή του μυριαίου και η κοτήλη. Και να αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα μηχανικής φύσης, δηλαδή να μπλοκάρει η άρθρωση, να μαγκώνει, να περιορίζεται το εύρος κίνησης, να μην μπορεί να λυγίσει και να κάνει στροφές στο ισχύο. Και επομένως και επιπλέον να κάνει να προκαλεί και πόνο κατά την κίνηση της άρθρωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται, να υποβαθμίζεται η λειτουργικότητά του σε απλές κινήσεις. Δεν μπορεί να βάλει τα παπούτσια του, τις κάλτσες του, δεν μπορεί να μπει να βγει από το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μπει στην μπανιέρα, δεν μπορεί να κατέβει μια σκάλα, να περπατήσει. Όλα αυτά τα καθημερινά πράγματα, τα οποία σιγά σιγά γίνονται όλο και δυσκολότερα και καταπονούν τον οργανισμό του. Και προφανώς δημιουργούν και προβλήματα όμως, και σε άλλα με τα σημεία του σώματος. Ο βασικός λόγος, η βασική αιτία για την οποία έρχονται στο ιατρείο είναι ο περιορισμός της κίνησης και κυρίως ο πόνος. Που πάντοτε δεν γνωρίζουν ακριβώς αν προέρχεται από το ισχύο ή αν είναι από κάτι περιφερειακό. Ναι. Σε ηλικίες που είναι κοντά στην μέση ηλικία, η πιο πιθανή πάθηση είναι η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική διαδικασία δηλαδή, η βλάβη λόγω της φθοράς της άρθρωσης. Σε νεότερες ηλικίες μπορεί να έχουμε τραυματισμούς τενόντων, θυλακές βλάβες, το σύνδρομο μύρια-κοτηλιαίας πρόσκρουσης, δηλαδή να είναι κατασκευασμένο το ισχύο με έναν τέτοιο τρόπο που προσκρούει πιο σύντομα σε μικρότερο εύρος κίνησης και επομένως προκαλεί πόνο. Άρα γενετικό ζήτημα. Γενετικά ζητήματα και παθήσεις. Και ρευματολογικά νοσήματα. Νοσήματα που έχουν ένα ρευματολογικό υπόβαθρο, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και άλλες. Μάλιστα. Σε όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε σχετικά με την αρθρίτιδα, το ερώτημα είναι μέχρι τώρα πώς αντιμετωπιζόταν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε κάποιος να φτάσει στο χειρουργείο ή είχαμε και συμβατικές μεθόδους? Πάντα προηγούνται οι συμβατικές μέθοδοι πριν προτείνουμε σε έναν ασθενή να καταλήξει στο χειρουργείο. Και ο ίδιος ο ασθενής δεν δέχεται να χειρουργηθεί με το καλημέρα. Η ουσία είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι σε αρχικά στάδια της αρθρίτιδας που μπορούμε να αποκλείσουμε, να αποτρέψουμε τη χειρουργική αποκατάσταση, βοηθώντας τον στο να διατηρήσει την ευλυγησία που έχει μέχρι εκείνο το στάδιο και να μειώσουμε τον πόνο του. Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την ολική αρθροπλαστική ισχύου και βεβαίως τι πρέπει να προσέξετε πριν το χειρουργείο. Πάμε να το δούμε. Η προοπτική μιας εγχείρησης αντικατάστασης του ισχύου δημιουργεί πολλές ανησυχίες στους ασθενείς, καθώς αναρωτιούνται αν θα είναι επιτυχημένοι, αλλά και πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες μεταχειρητικές ανάγκες τους. Τα ποσοστά επιτυχίας της αρθροπλαστικής ισχύου, ειδικά με τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μεγάλες έρευνες έχουν δείξει ότι ποσοστό τουλάχιστον 87% των ασθενών που χειρουργούνται δηλώνουν ικανοποιημένοι από την μετέπειτα εξέλιξή τους. Ωστόσο, η επιτυχία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάλληλη προετοιμασία για την εγχείρηση. Πριν από την εγχείρηση, οι ασθενείς πρέπει να βελτιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φυσική τους κατάσταση για να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών και η διάρκεια της ανάρρωσης. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η υγιεινή διατροφή, ούτως ώστε οι ασθενείς να τροφοδοτούν τον οργανισμό τους με ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά. Αν έχουν περιττά κιλά, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουν δίαιτα για λίγο καιρό, καθώς το πρόσθετο βάρος θα καταπονεί τη νέα άρθρωση και θα αυξήσει τον κίνδυνο μεταγχειρητικών επιπλοκών. Καλό είναι ακόμη να ρωτήσουν οι ασθενείς τον ορθοπαιδικό τους τι ασκήσεις μπορούν να κάνουν για να δυναμώσουν τον κορμό και τα πόδια τους πριν χειρουργηθούν, ώστε αφενός να μπορούν να χειρίζονται καλύτερα τις πατερίτσες μετά την εγχείρηση, αφετέρου να αντέξει το καλό πόδι την πρόσθετη επιβάρυνσή του. Τι γίνεται λοιπόν όταν ξεπεράσουμε το σημείο αυτό στο οποίο με συμβατικά μέσα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα και όχι το πρόβλημα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε το πρόβλημα παραμένει. Σωστά. Να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα. Υπάρχουν άλλες τεχνικές, για παράδειγμα, μία έγχυση πλαστοκυτάρου. Να ακούμε σήμερα ότι υπάρχει η μέθοδος που εγχύουμε στο σημείο που πονάει βλαστοκύτταρα για να αναπαραχθούν τα κύτταρα και να δημιουργήσουν νέους ιστούς. Τα βλαστοκύτταρα ανήκουν σε αυτό που λέγεται αναγεννητική ιατρική και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές ειδικότητες, όπως είναι η πλαστική χειρουργική, η δερματολογία. Χρησιμοποιείται και έχει πολύ καλά αποτελέσματα και στην ορθοπαιδική. Έχει όμως συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν είναι για όλες τις παθήσεις και δεν είναι και για όλα τα στάδια της νόσου. Συγκεκριμένα για το ισχύο, η κύρια ένδειξη εφαρμογής τέτοιων μεθόδων είναι τενόντιες και θυλακές βλάβες, δηλαδή βλάβες των μαλακών μορίων της άρθρωσης. Και ήπιες αρθρίτιδες, αρθρίτιδες που είναι στα πολύ αρχικά του στάδια, στο στάδιο 1 και 2 από μια διαβάθμιση 4 σταδίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε μια διήθηση μέσα στην άρθρωση, όταν έχουμε εξαντλήσει και τα προηγούμενα μέτρα, δηλαδή να πάρουμε φάρμακα από το στόμα, να κάνουμε φυσικοθεραπείες, μπορούμε να κάνουμε μια ένεση μέσα στο ισχύο, η οποία γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, με ακτινοσκοπικό τρόπο. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί παρατηρούμε λοιπόν στην ακτινογραφία αυτή γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή, εγκάρσια από τη μία πλευρά στην άλλη. Ναι, αυτό που βλέπουμε σαν μία τρίχα είναι μία πολύ μακριά, πολύ λεπτή και μακριά βελόνα, η οποία εισέρχεται από την έξω πλευρά του ισχύου, από το γλουτό, το πλάι, δηλαδή. Από το πλάι προς τα μέσα, υπό ακτινοσκοπικό ή υπερηχογραφικό τρόπο. Απλά εδώ έχουμε βάλει την ακτινοσκόπηση γιατί είναι πιο εύκολα αντιληπτό. Ναι. Βλέπουμε το διάκαινο, τη σχισμή ανάμεσα στην κεφαλή και στην κοτήλη. Εκεί περνάμε με μεγάλη ακρίβεια τη βελόνα, χωρίς να τραυματίζουμε ιστούς και τον αρθρικό χόνδρο, και βάζουμε μέσα, κάνουμε έγχυση, το φάρμακο το οποίο έχουμε επιλέξει. Το οποίο μπορεί να είναι φάρμακο, όπως είναι το ιαλουρονικό οξύ σε μεγάλη περιεκτικότητα, ή βιολογικοί παράγοντες. Αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες τι θα μας προσφέρουν, δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση, πώς θα αναγεννήσουν τα κύτταρα ώστε να ξεπεράσετε το πρόβλημα? Οι βιολογικοί παράγοντες βοηθούν να ενεργοποιήσουν τον ίδιο τον οργανισμό, να κάνει εκείνη αυτή τη διαδικασία και δραστηριότητα που θα διατηρήσει, θα μειώσει τα επίπεδα φλεγμονής στο συγκεκριμένο ιστό και θα βελτιώσει την επούλωση, τη διαδικασία, θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία επούλωσης. Δεν πρόκειται, για να μην υπάρχει και στους ασθενείς που ακούνε ή στους ακροατές που ακούνε, δεν υπάρχει διαδικασία που μια πολύ βαριά αρθρίτιδα, γι' αυτό και δεν έχει και εφαρμογή σε ένα τέτοιο τρόπο, σε μια τέτοια περίπτωση, να αναγεννήσει ένα χόνδρο ο οποίος είναι πλήρως εκφυλισμένος. Αυτό ήθελα να ρωτήσω ακριβώς. Εδώ δεν αναστρέφεται η διαδικασία αυτή. Αυτό που μπορεί να πετύχουμε είναι μια άρθρωση η οποία φλεγμένη, φανταστείτε εμένα που είμαι τώρα συναχωμένος, που είναι η μύτη μου κατακόκκινη και βγάζει περισσότερο υγρό από την καταρροή. Από την καταρροή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει όταν φλεγμένει και το ισχύο. Γίνεται κατακόκκινο εσωτερικά, υπάρχουν ελαχνωτές προεκβολές λόγω του ημένα που φλεγμένει, και αυτές οι φλεγμονές είναι που εκρίνουν κάποιες ουσίες που αρχίζουν και χαλάνε τον χόνδρο, τον αρθρικό χόνδρο, ο οποίος διαλύεται, γίνεται εύθρυπτος και δημιουργούνται τα συμπτώματα της αρθρίτιδας. Σταματάμε λοιπόν. Αυτό που κάνουμε είναι σταματάμε τον ημένα να γίνεται κόκκινος, να φλεγμένει και να παράγει περισσότερο αρθρικό υγρό. Να γεμίζει δηλαδή η άρθρωση με παραπάνω αρθρικό υγρό από ό,τι πρέπει και με ουσίες που έχει μέσα αυτό το υγρό, το οποίο πηγαίνει μετά στον αρθρικό χόνδρο και καταστρέφει τη διαδικασία. Καταστρέφει τον αρθρικό χόνδρο και προκαλεί την εξέλιξη της διαδικασίας. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των πρωτογενών αυτών κυτάρων. Από πού προέρχονται αυτά τα κύτταρα? Τα κύτταρα αυτά, ανάλογα με το τι έχουμε επιλέξει για τον κάθε ασθενή, προέρχονται είτε από περιφερικό αίμα, είναι τα λεγόμενα του ιδίου του ασθενούς, είναι το λεγόμενο πλάσμα πλούσιο σε πετάλια. Μπορεί να είναι από κύτταρα τα οποία λέγονται μεσενχηματικά κύτταρα, πρόδρομα κύτταρα που έχουν καλύτερη δυναμική επούλωση, τα οποία τα παίρνουμε απευθείας από το λαγόνιο οστό του ασθενούς. Πάλι από τον ίδιο ασθενή. Μια τέτοια περίπτωση είναι εδώ, που διαχωρίζονται στη συνέχεια τα κύτταρα και παίρνουμε αυτό το εκχύλισμα που θα δούμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ είναι βέβαια το μηχάνημα το οποίο κάνει το διαχωρισμό των κυτάρων. Το κάνουμε με απόλυτη ακρίβεια και μας δείχνει και ποσοτικά ποιο είναι το αποτέλεσμα που αναμένουμε. Και εδώ λοιπόν αυτό το μπουκαλάκι, το φιαλίδιο. Βλέπουμε το φιαλίδιο που έχουμε απομονώσει τα κύτταρα από το πλάσμα του αίματος. Είναι τα κύτταρα, το επάνω κομμάτι, σωστά. Ακριβώς, το πλάσμα του αίματος βρίσκεται στο πάνω κομμάτι, το οποίο είναι πλούσιο σε ουσίες τέτοιες αναγεννητικές, το οποίο το αναρροφούμε, διαχωρίζεται, το αναρροφούμε και το κάνουμε διήθηση μέσα στο ισχύο. Εφόσον αυτό το υλικό προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή, το ερώτημα είναι γιατί ο ίδιος οργανισμός δεν μπορεί να το αξιοποιήσει και να το τοποθετήσει εκεί που υπάρχει φλεγμονή και πρέπει εμείς να έρθουμε πλέον με τον διαχωρισμό αυτό που κάνουμε να το επαναεισάγουμε στο σημείο που υπάρχει φλεγμονή. Ποια η διαφορά λοιπόν? Προσπαθεί να το κάνει και ο ίδιος ο οργανισμός, απλά δεν μπορεί να το πετύχει στη μεγάλη ποσότητα και συγκέντρωση που το επιτυχάνουμε εμείς. Μάλιστα. Συνεπώς λοιπόν εμείς κάνουμε επανατοποθέτηση μεγάλης ποσότητας στο σημείο το οποίο υπάρχει το πρόβλημα. Σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Κάνουμε αυτό που λέγεται συμπίκνωμα, concentrate των μεσογηματικών κυτάρων ή των βλάστων κυτάρων στην περιοχή που θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη δράση. Αυτές οι τεχνικές, γιατρέ, είναι και, να το πω έτσι, μέθοδοι που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, γιατί είστε και ενεργός διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Είναι κάτι από τα μαθήματα που διδάσκουμε στα πλαίσια της εξειδίκευσης, στην χειρουργική ισχύου και γόνατος και στην αντιμετώπιση όλων αυτών των παθήσεων του ισχύου και γόνατος και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου κάτι. Στις περιπτώσεις αυτές που χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα μεσοχηματικά κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα, όλα αυτά τα πράγματα συναντώνται κυρίως σε ποιες ηλικίες? Είναι σε νεότερες συνήθως ηλικίες ή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υπιότερη αρθροπάθεια, αλλά σε μια ηλικία τέτοια ή με ένα προφίλ νοσογονικό, το οποίο δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε μια χειρουργική επέμβαση, ακόμα κι αν αυτή απαιτείται. Δηλαδή είναι δύο ομάδες ασθενών. Είναι δύο ομάδες ασθενών, οι νεότεροι ασθενείς που έχουν βλάβες στα μαλακά μόρια κυρίως, που ωφελούνται πάρα πολύ. Αυτή η μέθοδος, να ξέρετε, ότι έχει εφαρμοστεί αρχικά σε αθλητές μεγάλων ομάδων που θέλαν να φέρουν τους αθλητές τους πολύ γρηγορότερα σε προπονήσεις και αγώνες. Έχει πολύ καλή εφαρμογή και σε άλλες περιοχές, όπως στον αχίλειο τένοντα, στον επιγονατιδικό, σε άλλες περιοχές δηλαδή του σώματος. Αρθρώσεις, έχει εφαρμογή σε άλλες αρθρώσεις, έχει εφαρμογή και στην άρθρωση του ισχύου. Μάλιστα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολύ μεγάλες ηλικίες, σε ανθρώπους που είναι 80-85 ετών, που λόγω του ότι έχουν πολύ μεγάλη συνοσηρότητα από άλλα προβλήματα, καρδιαγγειακά κλπ. Ναι, δεν μπορούν να χειρουργηθούν και χρειάζονται κάτι να μειώσει τον πόνο τους, χωρίς αυτό να είναι φάρμακο και να μην έχει τις παρενέργειες του φάρμακου. Τώρα, γιατρέ, υπάρχει η πεποίθηση σε πολύ κόσμο ότι θα πάει να κάνει, για παράδειγμα, μια επέμβαση στο ισχύο και ακούει για το ρομπότ. Ρομποτική χειρουργική ή ακούει επίσης για την λεγόμενη αρθροσκόπηση. Θέλω λίγο να αποσαφηνίσουμε τι είναι το κάθε ένα, πώς χρησιμοποιείται και τελικά για ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται. Η ρομποτική χειρουργική ήταν είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα στη χειρουργική των αρθρώσεων αλλά και στη γενική χειρουργική. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το ρομπότ που εφαρμόζεται στη γενική χειρουργική, αυτό το λεγόμενο DaVinci, το οποίο είναι όντως ένα ενεργητικό ρομπότ το οποίο βρίσκεται σε ένα διαφορετικό χώρο, ο χειρουργός χειρουργεί από ένα διαφορετικό χώρο από το χειρουργείο που είναι ο ασθενής, μέσα σε μια κονσόλα. Και άλλο το ρομποτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούμε στην ορθοπαιδική χειρουργική, το οποίο είναι ένας παθητικός ρομποτικός βραχίωνας, δηλαδή ένας βραχίωνας τον οποίο τον χειρίζεται, τον λειτουργεί και δίνει τα δεδομένα ο χειρουργός. Πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι η ρομποτική χειρουργική είναι αρθροσκοπική χειρουργική. Έρχονται πολλοί ασθενείς στο ιατρείο και λένε: «Γιατρέ, μπορεί να μου κάνει το ισχύο ρομποτικά?» Και όταν τον ρωτάς τι νομίζει αυτός ότι είναι η ρομποτική χειρουργική, θεωρεί ότι είναι μια χειρουργική μέσα από μικρές τρύπες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι η αρθροσκόπηση. Αυτό είναι η αρθροσκόπηση του ισχύου που έχει διαφορετικές ενδείξεις, συνήθως σε νεότερους ανθρώπους για αθλητιατρικές βλάβες, βλάβες των μαλακών μορίων, όπως είναι ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, ελεύθερα χόνδρενα σώματα, μυριοκοτηλαία, πρόσκωση. Κάτι αντίστοιχο με την αρθροσκόπηση που κάνουμε στο γόνατο. Απλά οι ενδείξεις για το ισχύο είναι σπανιότερες και πιο συγκεκριμένες. Μία τέτοια αρθροσκοπική χειρουργική είναι αυτή, που μέσα από οπές του σώματος, που τις ανοίγουμε εμείς, μέσα από 2 ή 3 οπές, βάζουμε μία κάμερα και κάποια μικροσκοπικά εργαλεία και κάνουμε την επιδιόρθωση αυτών των μικρών ελάχιστων βλαβών. Εδώ τι είχε συμβεί, έτσι, για να έχουμε μία εικόνα λιγάκι αρθροσκόπησης? Εδώ είναι μία νεαρή ασθενής που είχε μία ρήξη στον επιχείλιο χόνδρο, σε ένα, στο μηνίσκο, ας το πούμε έτσι, του ίσχυου, τον αντίστοιχο μηνίσκο του ίσχυου. Και έγινε καθαρισμός και επανακαθήλωση αυτής της βλάβης στην κότυλη. Δεν πειράξαμε λοιπόν τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει τίποτα άλλο ισχύο... σε σχέση με το ισχύο, το χόνδρο του κτλ. Ακριβώς. Άρα για να τα ξεχωρίζουμε τα δύο πράγματα λοιπόν, ναι μεν μπορεί να έχουμε ρομποτική χειρουργική. Α, πείτε μου κάτι, στη ρομποτική χειρουργική του ισχύου, η τομή την οποία πρέπει να επιτύχουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την κλασική μέθοδο χωρίς ρομπότ? Στη ρομποτική χειρουργική η τομή του δέρματος και η προσπέλαση είναι αναγκαστικά ευρύτερη από αυτές τις minimal invasive που χρησιμοποιούμε. Μεγαλύτερη δηλαδή. Μεγαλύτερη τομή δέρματος, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος ώστε να περάσει χωρίς να ξεαποστηρώσουμε πράγματα, χωρίς να μεσολαβήσει δηλαδή ένας μεγάλος ρομποτικός βραχίωνας στην κατεύθυνση ακριβώς που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς τα εργαλεία μας. Ναι, μεν λοιπόν γίνεται με ακρίβεια, αλλά εκ των πραγμάτων έχουμε μεγάλο τραύμα. Έχει την ένδειξή της και η ρομποτική χειρουργική σε επεμβάσεις όπου θέλουμε μια απόλυτη ακρίβεια, την οποία δεν μπορούμε να την προσφέρουμε με συμβατικά εργαλεία. Σε δύσκολες ανατομικές βλάβες, σε βλάβες όπου η ανατομία έχει τροποποιηθεί πάρα πολύ. Έχει ένδειξη να χρησιμοποιήσουμε ένα ρομποτικό μηχάνημα, το οποίο έχει και ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος στη χρήση του. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ενδείξεις χρήσης του. Θα πρέπει όμως να αποσαφηνίσουμε στα αυτιά και στα μάτια των ασθενών μας ποιες είναι οι προσδοκίες του, ότι δεν είναι αρθροσκοπικό μηχάνημα, δεν είναι μηχάνημα που γίνεται μέσα από οπές του δέρματος, μικρές οπές, και ότι η χρήση του ρομπότ έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν απαιτείται, κατά τη γνώμη μου, για ένα χειρουργό που ασχολείται με τη χειρουργική του ισχύου, σε απλά συμβατικά ισχύα και γόνατα. Λοιπόν, έχουμε επίσης την περίπτωση, εσείς καταρχάς εξειδικευτήκατε στην Αμερική και το ερώτημα είναι σήμερα, στην Ελλάδα ακούμε για πολλές επεμβάσεις minimally invasive surgeries, δηλαδή χαμηλής τραυματικής, να το πω έτσι, ελάχιστης παρεμβατικότητας. Ακριβώς. Θα παρακαλούσα λίγο να δούμε ένα σχετικό βίντεο το οποίο δείχνει μια τέτοιου είδους μέθοδο, την λεγόμενη MIS, που σημαίνει ότι εδώ βλέπουμε μια προσπέλαση του ισχύου από την πρόσθεια πλευρά, πρόσθεια προσπέλαση του ισχύου, όπου έχουμε μπροστά, δηλαδή, από εδώ. Μπροστά, έχουμε παραμερίσει τους ιστούς, δεν έχουμε κόψει τους μυς που βλέπουμε, και με διάφορα εργαλεία που βοηθούν αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε μέσα στην άρθρωση, διαχειριζόμαστε, κάνουμε προσπέλαση στο ισχύο και κάνουμε όλη την τεχνική της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων όπως θα την κάναμε και με διαφορετικό τρόπο. Η διαφορά δηλαδή αυτής της επέμβασης είναι ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε την όλη διαδικασία χωρίς να τραυματίσουμε καθόλου τα μαλακά μόρια της άρθρωσης. Τους παραμερίζουμε ουσιαστικά. Παραμερίζουμε τα μαλακά μόρια. Δεν τραυματίζουμε αγκία, δεν τραυματίζουμε νεύρα, δεν τραυματίζουμε κυρίως τους μυς. Και έτσι ο ασθενής μας, όταν τελειώνει αυτή η επέμβαση, μπορεί να σηκωθεί από το ίδιο απόγευμα, να σταθεί στα πόδια του, να περπατήσει με τη βοήθεια βακτηριών ή με τη βοήθεια ενός πι για πολύ λίγες εβδομάδες, για 2 με 3 εβδομάδες, και μετά να απαλλαχθεί από αυτά και να περπατάει ανώδυνα και με ένα φυσιολογικό τρόπο. Αυτή λοιπόν η τεχνική ουσιαστικά προσφέρει μια άμεση πρόσβαση στο σημείο που θα γίνει η επέμβαση, χωρίς όμως να κόψουμε ή να δημιουργήσουμε ένα τραύμα που αύριο μεθαύριο θα κινητοποιήσει τον ασθενή για πολύ, πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Και παρόμοια με αυτή την τεχνική, την πρόσθετη προσπέλαση, υπάρχουν και πολλές άλλες τεχνικές, οι οποίες είναι εξίσου ατραυματικές. Όπως είναι η τεχνική Superpath, όπου η προσπέλαση γίνεται πάνω από την περιοχή του μυριαίου, γι' αυτό και λέγεται, είναι ένα μονοπάτι από την κορυφή του ισχύου και γι' αυτό λέγεται Superpath, ή από την οπίστια πλευρά του ισχύου με τον ίδιο επίσης ατραυματικό τρόπο που λέγεται οπιμήνη οπίστια προσπέλαση. Όλες αυτές τις τεχνικές, γιατρέ, είναι διαθέσιμες και σε δημόσια νοσοκομεία ή τις βρίσκουμε μόνο στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πλέον κάποιο σχετικό κόστος για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Στην ορθοπαιδική του ισχύου παγκοσμίως, αυτοί που θέλουν να λέγονται χειρουργοί ισχύου, δεν νοείται να μην γνωρίζουν να κάνουν όλες αυτές τις προσπελάσεις. Δυστυχώς υπάρχει μια κακώς εννοούμενη λογική ότι η κλασική παλιά μέθοδος και η καινούρια μέθοδος και το νέο και το παλιό. Νομίζω ότι η μεγάλη ουσία στη χειρουργική του ισχύου σήμερα, τουλάχιστον σε παγκόσμιο επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να μην έχει έρθει αυτό, δεν είναι το πώς θα το κάνεις, γιατί αυτό έχει λυθεί πλέον. Όλοι οι χειρουργοί το κάνουν ατραυματικά, minimal invasive. Όλοι προσπαθούν και το επιτυγχάνουν με είτε πρόσθεια, είτε πλάγια, είτε από πάνω, είτε οπίσθια προσπέλαση. Μπορούν και το επιτυγχάνουν να το κάνουν χωρίς κανένα τέτοιο τραυματισμό. Προτού φτάσουμε όμως να κάνουμε μια τέτοια επέμβαση. Ναι, παρακαλώ. Η ουσία δεν είναι μόνο η προσπέλαση, η οποία νομίζω θεωρείται αυτονόητα ότι θα είναι minimal invasive. Αλλιώς είναι από κάποιον που δεν ασχολείται με, με χειρουργική ισχύου. Είναι και το τι χρησιμοποιείς και γι' αυτό δεν μιλάμε πολύ στην Ελλάδα. Και δεν μιλάμε... Τι χρησιμοποιείς δηλαδή? Το εμφύτευμα. Θα φτάσουμε σε αυτό, ναι. Ειδικά. Γιατί γι' αυτό δεν μιλάμε πολύ στην Ελλάδα, γιατί κοστίζει. Το εμφύτευμα λοιπόν είναι το βασικό κομμάτι. Η τεχνική που αφορά το χειρουργό δεν κοστίζει. Είτε το κάνεις μπρος, είτε πλάγια, είτε πίσω, είναι η ίδια. Το εμφύτευμα μπορεί να έχει ένα εύρος τιμής, ας μην πούμε τιμές, από ένα αλφα ποσό μέχρι ένα δύο αλφα ποσό. Και δεν είναι μόνο το 2α, είναι και το τι, πόσο είναι φτιαγμένο, πόσο ανατομικά είναι φτιαγμένο, πόσο τραυματίζει το ίδιο το εμφύτευμα τους ιστούς και πόσο διαρκεί στο χρόνο. Άρα κρατάμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Ένα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έχεις την προσπέλαση στο ισχύο. Το δεύτερο όμως είναι το τι υλικά θα βάλεις μέσα, κυρίως για τον χρόνο αντοχής που θα έχει αυτό και τον χρόνο ζωής που θα έχει το εμφύτευμα, για την διάρκεια ζωής της επέμβασης του ασθενούς. Και ερχόμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί ο προχειρητικός έλεγχος, ένας σχεδιασμός προτού φτάσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε επέμβαση. Τι σημαίνει λοιπόν ο προχειρητικός σχεδιασμός για το επιτυχές αποτέλεσμα μιας επέμβασης τέτοιου τύπου? Ο προχειρητικός σχεδιασμός, κατά τη γνώμη μου, είναι το α και το ω μιας επέμβασης. Είναι κάτι που ερχόμενο στην Ελλάδα μετά την εκπαίδευση στην Αμερική, όπου εκεί θεωρείται αυτονόητο ότι πας σε ένα χειρουργείο και έχεις διαμορφώσει ένα χάρτη, ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο βασίζεσαι και πορεύεσαι. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αυτά, να μας εξηγείτε στις φωτογραφίες που έχουμε, στις ακτινογραφίες που έχουμε. Εδώ βλέπουμε μία περίπτωση μίας ασθενούς, η οποία ήρθε για μία χειρουργική επέμβαση λόγω βαριάς αρθρίτιδας, οστεοαρθρίτιδας του δεξιού ισχύου. Οπότε εδώ τη βλέπουμε μια ακτινογραφία λεκάνης ισχύων και βλέπουμε και μια μπίλια στη μέση, η οποία τι είναι, είναι μια μεταλλική μπάλα συγκεκριμένων διαστάσεων, το λεγόμενο calibration ball, που ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη έχει μια διάμετρο 6 χιλιοστών και 60 χιλιοστών, συγγνώμη, 6 εκατοστών. Τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος κατά τη λήψη της ακτινογραφίας. Και με βάση αυτό τοποθετούμε την ακτινογραφία σε ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα το δούμε στη συνέχεια. Να δούμε την επόμενη λοιπόν, παρακαλώ, ακτινογραφία. Ναι. Όπου εκεί πάνω στην ακτινογραφία και με βάση αυτό τον σχεδιασμό που κάνουμε, βλέπουμε πώς το σημείο αναφοράς προσπαθούμε να προσαρμόσουμε ένα εμφύτευμα το οποίο να ταιριάζει πλήρως στην ανατομία του ασθενούς, στα ανατομικά δεδομένα του συγκεκριμένου ισχύου και όχι ένα εμφύτευμα που ταιριάζει σε όλους τους ασθενείς, αλλά να προσαρμόσουμε στην ανατομία του ασθενούς το εμφύτευμα και μετράμε και κάνουμε και κάποιες μετρήσεις τις οποίες μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε διαχειρητικά. Βλέπουμε εδώ κάποιες αποστάσεις που μετράμε, δηλαδή πού θα γίνει η οστεοτομία του αφιένα, ποια είναι η απόσταση από ένα καρουμπαλάκι που βλέπουμε εκεί εσωτερικά που λέγεται λάσσονας τροχαντήρας μέχρι το κέντρο της κεφαλής. Μιλάτε για το κύλο, επάνω με μπλε. Ναι, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μετρήσει μια απόσταση 41,5 χιλιοστά και μια απόσταση που μετράει από την έξω πλευρά του ισχύου μέχρι το κέντρο της κεφαλής, το μπλε αυτό, που είναι 32 χιλιοστά. Αυτά μπορούμε και τα αναπαράγουμε στη διάρκεια του χειρουργείου, με μεζούρα. Μετράμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ότι αυτή η απόσταση μέχρι εδώ πρέπει να είναι 41,5 και από εδώ μέχρι εδώ πρέπει να είναι 32,1. Οπότε σας δίνει ήδη μια εικόνα. Ακριβώς. Έτσι πετυχαίνουμε αυτό που βλέπουμε στην επόμενη ακτινογραφία, πετυχαίνουμε αυτό, ότι έχουμε κάνει πλήρη αναπαραγωγή της φυσιολογικής ανατομίας. Έχουμε δηλαδή ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σύμφωνα με αυτό που σχεδιάσαμε. Και βεβαίως αρμονικό με την άλλη πλευρά της λεκάνης, το άλλο ισχύο δηλαδή. Ακριβώς. Και έτσι αναμένουμε ότι εφόσον έχουμε εφαρμόσει σωστά το σχέδιο, θα λειτουργήσει σωστά και το μυϊκό σύστημα, το οποίο πρέπει να έχει συγκεκριμένη τάση, συγκεκριμένη απόσταση, συγκεκριμένη τάση μαλακών μορίων, για να μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά. Αν δεν το πετυχαίνουμε αυτό και δεν το έχουμε σχεδιάσει σωστά, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλό αποτέλεσμα της αρσοπλαστικής του ισχύου μας. Να δούμε μια ακόμη περίπτωση αντίστοιχη για τον προεχειρητικό σχεδιασμό, παρακαλώ. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε έναν άλλον άντρα με πάρα πολύ βαριά αρθροπάθεια, όπου έχει γίνει σχεδόν συνοστέωση της κεφαλής με την κοτήλη, πλήρης εξάλειψη του αρθρικού χόνδρου. Έχουμε κάνει πάλι τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Βλέπετε πάλι αυτή την μπάλα προεγχειρητικού σχεδιασμού, το calibration ball, και βλέπετε και τις αποστάσεις που έχουμε μετρήσει σε αυτή την περίπτωση και το αποτέλεσμα στην επόμενη φωτογραφία. Οπότε και πάλι εδώ περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Πάλι ο προεγχειρητικός είναι αυτό, οι λεκάνες ισχύουν. Βλέπουμε και το ισχύο της μπάλας που λέμε. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε εδώ είναι ότι τις ίδιες μετρήσεις, πέρα από τον ηλεκτρονικό τρόπο, τις κάνουμε και με κάποιες ειδικές μεμβράνες που υπάρχουν, κάποια templates πάνω στην ίδια την ακτινογραφία, ώστε να έχουμε μια διπλή επιβεβαίωση. Βλέπετε ότι είναι και χειρόγραφα. Μάλιστα, όλα αυτά. Το 15 mm, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η οστεοτομία που θα γίνει, αυτό το 15 mm, το 52 που είναι το μέγεθος του εμφυτεύματος. Εκεί θα κληθείτε λοιπόν να επέμβετε εσείς βάσει αυτών των στοιχείων που έχετε ήδη πάρει προηγουμένως. Ναι. Και η τελευταία ακτινογραφία που δείχνει το εμφύτευμα που όντως έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Οι σύγχρονες μέθοδοι, μάλλον στο παρελθόν, κάναμε λόγο για. Και συγγνώμη, εδώ βλέπουμε και ένα εμφύτευμα το οποίο αγκαλιάζει πάρα πολύ αρμονικά και ωραία την έσω επιφάνεια του μυριαίου, αυτή την επιφάνεια αυτή που την φορτίζεται ακριβώς. Κατάσταση ακριβώς. Την κυρτότητα αυτή που το αγκαλιάζει, εναρμονίζεται πλήρως με την ανατομία του μυριαίου, γιατί όλα τα φορτία περνούν από αυτή την πλευρά και αναμένεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δώσει ζωή στο οστό, το οποίο θα φορτιστεί. Και θα πάρει μηνύματα ότι θα πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί βλέπουμε εμφυτεύματα παλαιότερης γενιάς, τα οποία μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν φορτίζονται σωστά, αρχίζουν να κάνουν αυτό που λέγεται stress yielding, δηλαδή αποκοπή φορτίων από το μυρό. Επιβαρύνουν το άλλο σημείο. Επιβαρύνουν διαφορετικά σημεία, φορτίζουν διαφορετικά το μυριαίο και όπως γνωρίζουμε η φύση είναι αμήλικτη. Και γνωρίζει πώς να κάνει προστασία των δυνάμεών της. Ό,τι δεν φορτίζεται το θεωρεί άχρηστο και αρχίζει να το απορροφά. Βλέπουμε δηλαδή μεγάλες οστεολύσεις κεντρικά σε μια περιοχή του μυρού που δεν φορτίζεται και αρχίζουν οι χαλαρώσεις των εμφυτευμάτων. Μάλιστα. Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι ότι στο παρελθόν βλέπαμε πως τα εμφυτεύματα που τοποθετούνταν στις περιπτώσεις αυτές, ειδικά για την ασπαστική ισχύου, μπορεί να είχαν μεγάλα μεγέθη, μεγάλη έκταση ίσως, δηλαδή, αν μου επιτραπεί. Το καρφί που θα τοποθετείτε πάνω στο μυριαίο μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μήκος. Ναι. Σήμερα έχει αλλάξει κάτι. Πού είμαστε? Έχει αλλάξει σημαντικά. Τα εμφυτεύματα που είδατε μέχρι τώρα και τα εμφυτεύματα που μπορείτε να τα δείτε, γιατί έχουμε φέρει και κάποιες συγκριτικές ακτινογραφίες για να δείτε πώς ήταν αυτά που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα. Ναι. Εμφυτεύματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα πιο τραυματικά και στην τοποθέτησή τους, αφαιρώντας πολύ οστό και ως προς την έκταση στην οποία τα τοποθετούσαμε μέσα στο μυριαίο αυλό. Όχι, δεν καρφώνονται, μπαίνουν μέσα στον αυλό. Προφανώς. Αλλά όπως και να έχετε είναι πολύ μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να χάνετε οστό. Χάνετε περισσότερο οστό βιολογικό, που σημαίνει ότι σε μια περίπτωση που χρειαστεί να αναθεωρηθεί, έχουμε κάνει απώλεια, μεγαλύτερο τραυματισμό οστού. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα εμφυτεύματα προκαλούσαν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που λέμε μυριαίο πόνο, το thigh pain. Λόγω του ότι ακουμπούσαν σε μεγαλύτερη έκταση και με μεγάλη τάση συμπίεσης, επιφάνεια, το μυριαίο οστό. Ας δούμε λιγάκι ένα συγκριτικό αποτέλεσμα των δύο αυτών ακτινογραφιών για να καταλάβουμε λίγο και τη διαφορά των παλαιότερων με των σύγχρονων ενθεμάτων. Εδώ βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος είχε ήδη υποβληθεί σε μια άλλη επέμβαση στο δεξί του ισχύο, με ένα παλιάς εντός ή εκτός αγωγικών κοπής εμφύτευμα και θα δούμε το εκδήλωσε αρθρίτιδα και στο αριστερό ισχύο. Μάλιστα. Έγινε ο προεγχειρητικός σχεδιασμός. Εδώ βλέπουμε τον χειρόγραφο και όχι τον digital. Πριν προχωρήσετε παρακαλώ να δώσω κάτι. Και εδώ βλέπουμε άμεσα τη σύγκριση των δύο εμφυτευμάτων. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της φωτογραφίας. Το εμφύτευμα εκείνο το οποίο τοποθετήθηκε στην παλαιότερη επέμβαση ήταν κάτι που ενδεχομένως προκάλεσε την βλάβη στην αριστερή πλευρά της λεκάνης, το άλλο ισχύει? Όχι, είχε μία, ο ασθενής έπασε από μία αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα αρκετά σοβαρή στο δεξί ισχύο. Έγινε μία επέμβαση από άλλο χειρουργό σε μία παλαιότερη εποχή, πριν μία δεκαετία, 15 ετία από όσο γνωρίζω, και ήρθε γιατί άρχισε να πονάει, να επιβαρύνει και το αριστερό του ισχύο. Πάντως η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν πολύ μεγάλη. Σωστά. Και βλέπαμε ότι σχεδόν διπλάσιο μπορεί να πει κανείς πως ήταν το ένα από το άλλο εμφυτεύμα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα άλλη περίπτωση ενός εμφυτεύματος που έχει τοποθετηθεί στο δεξί ισχύο, το οποίο είναι πιο πρόσφατης τεχνολογίας από αυτό που είδαμε πριν, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται, εξακολουθεί να φαίνεται όμως να είναι μακρύτερο από αυτό που ήδη χρησιμοποιούμε ως mini-hip, και θα δούμε και την άμεση σύγκριση. Βλέπετε ότι συνεχίζει σχεδόν στο άκρο της ακτινογραφίας, ενώ το άλλο είναι σχεδόν το μισό. Θα ρωτήσω όμως ένας ασθενής, μήπως τελικά τοποθετώντας ένα μικρότερο εμφύτευμα δεν θα έχω το ίδιο στιβαρό αποτέλεσμα με το μεγάλο που έχω βάλει στην άλλη πλευρά? Η στιβαρότητα της, και έχει τεκμηριωθεί αυτό και εργαστηριακά και κλινικά, ότι η στιβαρότητα της συγκράτησης του εμφυτεύματος στο μυριαίο δεν προσφέρεται από το μήκος του. Το μήκος του απλά καθοδηγεί για να τοποθετηθεί σε μια ευθεία, και ότι η συγκράτηση γίνεται στα εγγύης 7 εκατοστά, στα πρώτα 7 εκατοστά του, άρα, του μύρου. Μετά δεν έχει νόημα να αυτό έχει τεκμηριωθεί. Οπότε ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, ο οποίος θα τοποθετήσει ένα σύγχρονο εμφύτευμα όπως αυτά για τα οποία συζητάμε, πρέπει να είναι ασφαλής ότι έχει επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σωστά. Επίσης, η πορώδης κάλυψη που προσφέρουν τα σύγχρονα εμφυτεύματα είναι πολύ καλύτερης και αντοχής, αλλά και πολύ καλύτερης συγκράτησης σε σχέση με την κάλυψη και την επίστρωση που είχαν τα παλιότερα εμφυτεύματα. Να δούμε ένα ακόμη παράδειγμα και αμέσως μετά θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τον χρόνο ζωής αυτών των εμφυτευμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και πολύ συχνό ερώτημα των ασθενών. Προφανώς. Πόσο θα μου κρατήσει? Να μην έχει ημερομηνία λήξης 10 ετών. Ναι. Να δούμε λοιπόν και το παράδειγμα αυτό. Πάλι έχουμε τοποθετήσει το σημείο αναφοράς στο κέντρο της λεκάνης του ασθενού, σωστά? Ναι. Εδώ μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι είναι ασθενείς πολύ μικρής ηλικίας, αλλά έχουν εμφανίσει αρθρίτιδα για κάποιους δικούς τους ανατομικούς λόγους, κατασκευαστικούς λόγους. Δηλαδή εκδηλώνουν αρθρίτιδα σε πολύ πιο μικρή ηλικία από αυτή που αναμένεται, που είναι γύρω στα 55, 60, 65 έτη. Εκεί περιμένουν να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα, δηλαδή αρθρίτιδα στο ισχύο. Σωστά. Εδώ μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είναι νεαρότερης ηλικίας, που γεννήθηκαν με αυτό που λέμε δυσπλαστικό ισχύο, δηλαδή ισχύο το οποίο δεν προσέφερε πλήρη κάλυψη στην κεφαλή. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μικρότερη επιφάνεια κάλυψης να προκαλεί εντονότερα φορτία στην κεφαλή. Άλλο να καλύπτεται πλήρως μια κεφαλή, άλλο να καλύπτεται κατά το ίμιση, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτό προκαλεί... Λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό το πράγμα, να το δούμε. Δηλαδή, βλέπουμε το ισχύο που βρίσκεται προς τα δεξιά, το οποίο είναι το παθολογικό, το αριστερό ισχύο της ασθενούς, και το ισχύο που βλέπουμε στην οθόνη αριστερά, το δεξί ισχύο της ασθενούς, το οποίο είναι φυσιολογικό ισχύο. Στις περιπτώσεις λοιπόν δυσπλασίας και ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, τι καλούμαστε να κάνουμε? Εκεί καλούμαστε να φτιάξουμε από την αρχή την αρχιτεκτονική του ισχύου, να προσομοιάσουμε ένα ισχύο με την υγιή πλευρά, όχι να φτιάξουμε ένα ίδιο ισχύο με αυτό που είναι το πάσχον. Μια αντιγραφή ουσιαστικά. Να κάνουμε μια αντιγραφή του υγιούς ισχύου. Και να κάνουμε μία ανακατασκευή του ισχύου, όπως βλέπουμε εδώ, όπως έχει επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, ώστε να προσφέρουμε καλύτερη λειτουργικότητα, γιατί η ασθενής εδώ είχε ένα πόδι αρκετά κοντύτερο, δυσλειτουργικό, και με πόνο και με έντονη χολότητα. Αν έχετε δει κάποιους ασθενείς οι οποίοι περπατάνε και κουτσαίνουν πολύ έντονα, περπατάνε σαν την πάπια που λέει ο κόσμος. Και με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά στη σπονδυλική στήλη, στα γόνατα. Ακριβώς, και σε υπόλοιπες αρθρώσεις λόγω της ανισοσκελίας, λόγω της διαφοράς του μήκους των ποδιών. Εδώ έχει γίνει η ανακατασκευή του ισχύου και τι έχουμε επιτύχει? Έχουμε επιτύχει ανακατασκευή του ισχύου, ανώδυνο ισχύο και τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος σε μια πολύ νεαρή ασθενή, η οποία προσφέρει μικρότερο τραυματισμό του οστού, έτσι ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, για οποιονδήποτε λόγο, μία αναθεώρηση, η αναθεώρηση να γίνει με ένα εμφύτευμα του ίδιου της ίδιας λογικής, με μικρότερο τραυματισμό του μυρού. Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε να δούμε πάλι στο κομμάτι της δυσπλασίας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Να δούμε εδώ, λοιπόν, μιλάμε για ένα ακραίο παράδειγμα. Όντως φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το αριστερό ισχύο. Φανταστείτε ότι και το αριστερό ισχύο που βλέπουμε προς τα δεξιά εμείς τώρα στην ακτινογραφία είναι ένα χειρουργημένο ισχύο σε παιδική ηλικία, που χρειάστηκε να αλλάξουμε τελείως τη μορφή. Αν παρατηρήσουμε, αν μπορούμε να θυμηθούμε και να συγκρίνουμε τις προηγούμενες ακτινογραφίες, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο κυρτό αυτό. Προσπάθησε ο χειρουργός επιτυχώς σε παιδική ηλικία να αναστρέψει την πορεία του ισχύου και αντί να βγει εκτός κοτήλης, να το καταφέρει να το ξαναβάλει μέσα. Στο δεξί δεν το πέτυχε το ίδιο καλά, γιατί η ανατομία της ασθενούς δεν είναι πάντα ίδια και δεν μπορεί να επιτευχθεί, και μετά από κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, εκδήλωσε μια έντονη αρθρίτιδα με πολύ μεγάλη δυσκολία στάσης και βάδες. Μπορούμε να δούμε κάποια βίντεο μετά πώς περπατούσε η ασθενής με δυσκολία, με μια βακτηρία και πολύ μεγάλη δυσμορφία και ανισοσκελία. Μεγάλη διαφορά του μήκους των ποδιών. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι πριν κάνει υποβληθείς επέμβαση. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα δούμε και το βίντεο μετά την επέμβαση, όπου λίγο καιρό μετά μπορεί να περπατάει ανώδυνα και χωρίς καμία στήριξη, και θα δούμε και μετά πώς μπορεί να στηρίξει με το πάσο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι κουτσένει και λόγω του άλλου ισχύου, του αριστερού, το οποίο και αυτό κάποια στιγμή θα χρειαστεί επέμβαση. Συνεπώς έγινε μόνο μια επέμβαση. Έγινε μόνο στο δεξί ισχύο προς το παρόν, γιατί το αριστερό ακόμα δεν την πονάει τόσο έντονο, οπότε δεν χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Βλέπουμε τι ωραία όμως περπατάει και πόσο ωραία στηρίζεται στο ένα με πόδι, μια επίπεδη λεκάνη στο δεξί πόδι, το οποίο είναι το χειρουργημένο. Αυτό προηγουμένως δεν μπορούσε να το κάνει έτσι. Και λόγω της ισορροπίας, αλλά και λόγω. Και εδώ βλέπουμε την τεχνική δυσκολία του να βρούμε το νέο κέντρο περιστροφής. Θυμάστε πόσο ψηλά ήταν η κοτήλη και η κεφαλή τοποθετημένη με τον προηγούμενο τρόπο ανακατασκευής, και βλέπουμε πόσο ανατομικά έχει κατέβει και έχει έρθει το καινούριο ισχύο, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το καλό κλινικό αποτέλεσμα. Οπότε αναμένεται κάποια στιγμή να γίνει το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Όταν αρχίσει να έχει ενοχλήματα εντονότερα, θα γίνει και στο άλλο ισχύο. Μάλιστα. Προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όμως στο υπόλοιπο σκελετικό σύστημα, με τις επεμβάσεις αυτές, ισορροπώντας πλέον τη λεκάνη, θα επανέλθουν στην κανονική τους πορεία ή θα έχουν και εκεί διατήρηση του προηγούμενου αποτελέσματος? Εφόσον έχουμε μια ελαστική παραμόρφωση της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης, επανέρχονται πλήρως σε ένα διάστημα 2-3 μηνών από την επέμβαση, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανισοσκελία. Και σε νέους ανθρώπους αυτό είναι εφικτό να γίνει. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όμως, που ο οργανισμός έχει μάθει και έχει προσαρμοστεί εκεί και έχει γίνει μια σταθερή δισκαμψία και παραμόρφωση και της σπονδυλικής στήλης, δυστυχώς αυτό δεν επανέρχεται δύσκολα. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε εμείς προετοιμασμένοι, ώστε φτιάχνοντας ξανά το ισχύο να μην γίνει μακρύτερο ή κοντύτερο το πόδι λόγω της μεγάλης ανισοσκελίας. Πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε ένα ισχύο το οποίο θα είναι λίγο κοντύτερο από την πλευρά που γέρνει προς τα κάτω ή λίγο μακρύτερο από την πλευρά που είναι προς τα πάνω τοποθετημένο. Μετρημένα, ισορροπημένο, για να προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ώστε να αποκαταστήσουμε όχι την πραγματική ανισοσκελία που δεν υπάρχει, αλλά τη φαινομενική ανισοσκελία, αυτή που αντιλαμβάνεται ο οργανισμός λόγω της παραμόρφωσης σπονδυλικής στήλης. Άτομα τα οποία έχουν υποβληθεί. Και εκεί χρειάζεται πολύ καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός. Επανερχόμαστε στο α. Ήταν προηγουμένως το πρώτο και βασικότερο σημείο, στο οποίο πριν λέει κόψεις, μέτρα δύο φορές. Ακριβώς. Άτομα τα οποία υποβάλλονται σε τέτοιου είδους τεχνικές για το ισχύο με δυσπλασία, μπορούν όμως μετά να έχουν μια φυσιολογική ζωή ή και μια αθλητική ζωή? Δηλαδή αυτό το άτομο, για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να τρέξει, να αθληθεί? Υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα αθλημάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να ασχοληθεί ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική ισχύου ή αρθροπλαστική γόνατος. Γενικότερα? Γενικότερα, όπου περιλαμβάνει τι? Συνυπολογίζει το ποιο ήταν το προφίλ του ασθενούς πρώτου χειρουργείου. Είναι διαφορετικό ένας αθλητικός ασθενής. Ένας ασθενής που έχουμε χειρουργήσει ένα πολύ διάσημο πρόσφατα χορευτή. Ιδιαίτερα διάσημο, ο οποίος μάλιστα το έβγαλε και στο διαδίκτυο, μας ευχαρίστησε κλπ. Ο οποίος, λόγω του ότι είχε ένα σωματότυπο ιδιαίτερα και ευλίγιστο και πάρα πολύ δυνατό, κατάφερε και να κινητοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα και αθλητική δραστηριότητα, και το επέτρεπε ο σωματότυπός του. Έχουμε ασθενή η οποία ήταν δρομέας και έκανε μαραθώνιο και κατάφερε, μας έστειλε μάλιστα ένα ευχαριστήριο μετά από το πρώτο δεκάρι που έκανε μετά από ολική αρθροπλαστική ισχύου. Υπάρχουν λοιπόν, πρέπει πάντα να εξατομικεύουμε τις οδηγίες. Μία γυναίκα που δεν έχει αθληθεί ποτέ στη ζωή της δεν αναμένεται να γυρίσει και να παίξει μπάσκετ μετά ή να, πάει να παίξει με τα εγγόνια ποδόσφαιρο στην γειτονιά. Δεν ζητάμε από κάποιον γιατί είναι πιο επικίνδυνο. Επειδή δεν έχει και την ισορροπία και τη δύναμη να κάνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πέσει, να χτυπήσει και να κάνει μεγαλύτερο τραυματισμό, να κάνει ένα περιπροθετικό κάταγμα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια τέτοια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πολιθεί στο ισχύο, για κάποιο λόγο παθαίνει μια βλάβη στο ίδιο σημείο και πρέπει να γίνει αναθεωρητική αρθροπλαστική του ισχύου. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει δυνατότητα στο ίδιο σημείο να επανέλθουμε και να επανορθώσουμε την κατάσταση αυτή, να την επιδιορθώσουμε? Υπάρχει βεβαίως δυνατότητα. Το πάνω απ' όλα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί σε ένα χειρουργό που ασχολείται και με αυτό. Μπορεί να κάνει και την επέμβαση αναθεωρητικής χειρουργικής. Υπάρχουν δηλαδή γιατροί που δεν κάνουν αναθεωρητικές χειρουργικές? Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που αναλαμβάνουν μόνο τα πρωτογενή περιστατικά. Και όταν κάτι στραβώσει, είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά, είτε ή αν κάτι δεν πάει καλά ή σε απότερο χρόνο του έρθει μια ασθενής μετά από 15-20 χρόνια, δεν μπορεί να την αναλάβει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Άρα τι κάνουμε λοιπόν στην αναθεωρητική? Πρέπει να απευθυνθεί σε έναν χειρουργό που ξέρει ότι ασχολείται με την αναθεωρητική χειρουργική, όπου ο βασικός ρόλος του ορθοπαιδικού χειρουργού εκεί είναι να αναγνωρίσει το πρόβλημα, τι δεν πάει καλά, και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ίσως κάποιες πρώτες περιπτώσεις, είναι εύκολο να διακρίνει τι συμβαίνει. Στην πρώτη, νομίζω, περίπτωση έχουμε μια περίπτωση ασθενούς με περιπροθετικό κάταγμα. Έπεσε και χτύπησε και έσπασε το μυρό του, όπως θα έσπαγε το μυρό του και χωρίς υλικό μέσα. Ναι. Αλλά δυστυχώς έσπασε το ισχύο του με ένα εμφύτευμα μέσα. Ωραία. Εκεί άρα είναι εύκολα να αναγνωρίσει κανείς τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα, τι πάσχει, και να αναθεωρήσει το ισχύο βάζοντας ένα νέο εμφύτευμα και κάνοντας και μία οστεοσύνθεση της βλάβης. Θα δούμε το αποτέλεσμα μεταγχειρητικά. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο στάδιο στο οποίο υπάρχει το κάταγμα, σωστά? Σωστά. Πάμε να δούμε το επόμενο. Εδώ βλέπουμε τον προεγχειρητικό σχεδιασμό που έχουμε κάνει, πού εκτείνεται το κάταγμα, ποιο είναι το εύρος του μυριαίου, για να επιλέξουμε το κατάλληλο εμφύτευμα που θα κάνει. Τις κατάλληλες μετρήσεις που θα μπουν στο σημείο εκείνο. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει μπει ένα αρκετά μακρύτερο εμφύτευμα για να κάνει bypass το κάταγμα και μια εξωτερική πλάκα με περιφερικούς δαχτυλίους για να στηρίξει τα άκρα που έχουν σπάσει και να αγκαλιάσουν την μυριαία πρόθεση. Αυτή λοιπόν η πλάκα την οποία τοποθετήσατε εκεί ως αναθεωρητική. Δεν είναι επέμβαση. Η πλάκα, η αναθεωρητική, είναι ο στυλαιός ο αναθεωρητικός. Ο στυλαιός. Αυτός θα αφαιρεθεί μελλοντικά ή θα παραμείνει εκεί? Δεν απαιτείται να αφαιρεθεί. Η πλάκα μπορεί να αφαιρεθεί, ο στυλαιός δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μάλιστα. Γιατί παίζει το ρόλο του στηρίγματος της κεφαλής. Οπότε αυτό παραμένει φόρος ζωής ή μέχρι τη στιγμή που μπορεί να χρειαστεί κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ τώρα μια άλλη περίπτωση, πρόσφατη περίπτωση ασθενούς η οποία χειρουργήθηκε σχετικά σύντομα, σχετικά πρόσφατα από έναν άλλο χειρουργό, πολύ καλό χειρουργό. Παρ' όλα αυτά όμως εκδήλωσε πόνο μετά το χειρουργείο. Πού ακριβώς εντοπιζόταν αυτό το πρόβλημα? Στην περιοχή του ισχύου. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλο το εμφύτευμα. Η οποία εκδήλωσε, ήταν λίγο πιο μικρό το εμφύτευμα και είχε τοποθετηθεί με μια τεχνική που ονομάζεται τεχνική τσιμέντου. Βλέπουμε γύρω από το στυλαιό και με ένα άσπρο υλικό, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ του μυρού και του εμφυτεύματος, το οποίο για κάποιο λόγο έκανε μια πρώιμη χαλάρωση. Χαλάρωσε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε λοιπόν, αναγνωρίστηκε, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωριστεί το πρόβλημα. Γιατί είχε πάει και σε άλλους ορθοπαιδικούς που τους λέγανε ότι όλα είναι καλά. Αναγνωρίστηκε λοιπόν το πρόβλημα. Άρα έφτυγε η κόλλα, το συγκολητικό υλικό, το οποίο τοποθετήθηκε μέσα στο οστό μαζί με το εμφύτευμα. Δεν λειτουργεί ως κόλλα, αλλά ας το πούμε έτσι, εκλαϊκευμένα. Ναι. Ακριβώς. Έγινε η αφαίρεση λοιπόν αυτού του εμφύτευματος και τοποθετήθηκε ένα άλλο εμφύτευμα χωρίς τσιμέντο, το οποίο γεμίζει όλο το χώρο του αυλού του μυρού και έχουμε ένα πολύ καλό και άριστο αποτέλεσμα και μια ευχαριστημένη ασθενή. Πάμε να δούμε μια άλλη περίπτωση. Εδώ λοιπόν Μια άλλη περίπτωση που βλέπουμε στο αριστερό ισχύο, αυτό το δεξιά που βλέπουμε από την περίπτωση, μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο λόγο για τον οποίο χρειάζεται αναθεώρηση είναι αυτός που ονομάζεται αστάθεια του ισχύου, να εξαρθρώνεται. Και εδώ έχουμε μια ασθενή, βγαίνει δηλαδή από τη θέση του το ισχύο. Και εδώ έχουμε μια ασθενή η οποία είχε μια δυσπλασία ισχύου, δηλαδή ένα ανατομικά χειρότερο ισχύο, το οποίο, αν παρατηρήσουμε, υπάρχει και ένα μικρό κάταγμα ακριβώς κάτω από τον αυχένα του μυριαίου, εκεί που κάνει την κούρμπα το μυριαίο, ο στυλαιός, όπου έκανε ένα κάταγμα και εξάρθρημα του ισχύου. Πώς λοιπόν αντιμετωπίστηκε αυτό? Εδώ αντιμετωπίστηκε, θα δούμε την επόμενη ακτινογραφία, με αλλαγή και του κοτυλιαίου εμφυτεύματος, το οποίο ήταν σε μια διαφορετική στροφή από την ιδανική, και με οστεοσύνθεση του κατάγματος που είχε γίνει στο μυρό, τοποθετώντας διάφορους δακτυλίους γύρω από το ισχύο και ένα ειδικό μόσχευμα που ονομάζεται strat graft στην περιφέρεια, στη διασύνδεση δηλαδή του τέλους του εμφυτεύματος με το μυρό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, γιατρέ, μια αναθεωρητική επέμβαση μπορεί ουσιαστικά όχι μόνο να φτιάξει το πρόβλημα, αλλά να αναθεί και να φτιάξει και ατέλειες που δημιουργήθηκαν στην πρώτη φάση επέμβαση. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν αυτήν εδώ την ακτινογραφία. Εδώ τι ακριβώς παρατηρούμε? Εδώ επίσης βλέπουμε ένα κοτυλιαίο εμφύτευμα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ασταθές και κατά την τοποθέτησή του πιθανότατα, έτσι αξιολογούμε, είχε προκαλέσει μία ασυνέχεια της κοτύλης. Αυτό είναι μία πολύ σοβαρή βλάβη. Είχε δηλαδή διακοπεί η συνέχεια του δακτυλίου, του πιελικού δακτυλίου, η επαφή. Ναι. Κάθε φορά που περπάταγε η ασθενής ένιωθε ένα έντονο πόνο. Έβγαινε ουσιαστικά. Δεν έβγαινε, απομακρυνόταν τα δύο άκρα της λεκάνης. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό και δύσκολο στην αντιμετώπιση. Και βλέπουμε την αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός ογκώδους εμφυτεύματος με πάρα πολλά υλικά οστεοσύνδεση, όπως βλέπετε, και μία πλάκα οστεοσύνθεση από την πίσω πλευρά. Αν δείτε μία πλάκα με όλο αυτό φαίνεται, για να γίνει αναθεωρητική επέμβαση. Για να μπορέσει να γίνει αναθεωρητική επέμβαση σε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Να δούμε την επόμενη, παρακαλώ, περίπτωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πάλι έναν προεγχειρητικό σχεδιασμό. Σωστά. Εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο προεγχειρητικός σχεδιασμός, ώστε να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για ένα εμφύτευμα το οποίο, ενώ δεν είχε χαλαρώσει, επειδή αποτελούνταν από μια άλλη λογική συναρμολογούμενων υλικών, βλέπουμε ότι ο αυχένας, αυτό που εξέχει από το στυλαιό, είναι διαφορετικό κομμάτι από τον ίδιο το στυλαιό. Ναι. Ήταν μια λογική παλαιότερων εμφυτευμάτων, προκειμένου να προσαρμόσουν καλύτερα την ανατομία, αλλά έδειξαν σε βάθος χρόνου αυτό απέτυχε τελικά, δημιουργώντας μεγάλες βλάβες στα μαλακά μόρια και έπρεπε να αναθεωρηθεί. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα της αναθεώρησης εδώ, λοιπόν, με ένα μακρύτερο στυλαιό, το οποίο όμως είναι μονοκόμματος, είναι μονομπλοκ, και δεν έχει αυτό το μειονέκτημα του άλλου, του προηγούμενου εμφυτεύματος, με μια πολύ καλή αποκατάσταση αρχιτεκτονικά και λειτουργικά. Οι στόχοι είναι δύο. Το ένα είναι η ανακατασκευή της αρχιτεκτονικής, άρα να βάλεις την μπάλα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο κέντρο περιστροφής, να γυρίζει το ισχύο από το ίδιο σημείο. Το βασικό είναι αυτό. Και το δεύτερο βασικό είναι να βάλεις δύο σταθερά εμφυτεύματα. Δύο εμφυτεύματα τα οποία δεν κουνιούνται, δεν κάνουν μικροκίνηση ή μεγακίνηση. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί στόχοι. Το πώς θα επιτευχθεί βασίζεται πάρα πολύ στον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Κλειδί λοιπόν είναι ο προεγχειρητικός σχεδιασμός. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή το εμφύτευμα, ακόμα και το μικρό που δείξαμε πριν, το mini hip, αν σπάσει, όχι το εμφύτευμα, αν σπάσει το στο γύρο από το εμφύτευμα, είναι μια τελείως διαφορετική επέμβαση, τελείως διαφορετικό σενάριο αποκατάστασης, από το να έχει χαλαρώσει ένα εμφύτευμα, από το να έχει χαλαρώσει είτε ο μυρός είτε το κοτυλιαίο εμφύτευμα, ή από το να έχει πάθει μια λίμωξη και να έχει χαλαρώσει λόγω του μικροβίου το εμφύτευμα. Όλα αυτά είναι διαφορετικά σενάρια που η αντιμετώπιση τους εξατομικεύεται. Πρέπει να αντιμετωπιστεί στη βάση του κάθε προβλήματος ξεχωριστά. Η βασική στόχη όμως είναι να έχουμε μια αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής, να έχουμε ένα ισχύο που να έχει σωστή τάση και σωστό κέντρο περιστροφής και να έχει δύο εμφυτεύματα τα οποία είναι σταθερά, δεν κουνιούνται δηλαδή πρακτικά όταν περπατάει ο ασθενής. Είπατε την μαγική λέξη εξατομίκευση. Μπορούμε να έχουμε εξατομικευμένα εμφυτεύματα στην περίπτωση αρθροπλαστικής του ισχύου για κάθε ασθενή? Στην περίπτωση του ισχύου, η εξατομίκευση αφορά πάλι τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, δηλαδή την επιλογή του εμφυτεύματος εκείνου που ταιριάζει απόλυτα στην ανατομία του κάθε ισχύου ξεχωριστά. Από αυτή την άποψη υπάρχει δυνατότητα μιας πολύ μεγάλης γκάμας, μιας φαρέτρας, από την οποία μπορούμε να επιλέξουμε το εμφύτευμα εκείνο που είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη ανατομία. Άρα με αυτή τη λογική υπάρχει εξατομίκευση. Κλείνοντας λοιπόν την εκπομπή, να δούμε ορισμένα πλεονεκτήματα που έχουν αυτές οι μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας και να τα απαριθμίσουμε. Μέθοδοι λοιπόν ελάχιστης επεμβατικότητας είναι ατραυματικές, μικρή τομή στο δέρμα, παραμερισμός των μυϊκών ιστών και όχι η τομή, όπως στο παρελθόν δηλαδή θα γινόταν, ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου. Υποθέτω ότι δεδομένου πως δεν γίνονται τομές πάνω στους ιστούς, μείωση απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ταχύτατη ανάρρωση, φυσιολογικό περπάτημα χωρίς χολότητα. Και το ερώτημα είναι πόση ώρα χρειάζεται για να ολοκληρώσετε μια τέτοια επέμβαση σε έναν ασθενή. Πριν απαντήσω σε αυτό που είναι απλό και έχει ένα μέσο όρο γύρω στα 45 λεπτά, ναι. Ο χειρουργικός χρόνος, το κόβω δέρμα, έχω ράψει και το δέρμα. Ναι. Να πούμε ότι για όλα τα προηγούμενα το λιγότερο σημαντικό είναι το μήκος της τομής. Το σημαντικότερο είναι το τι συμβαίνει κάτω από το δέρμα. Αυτό που λέτε ότι δεν τραυματίζουμε. Ακριβώς. Δεν τραυματίζουμε τους ιστούς, δεν τραυματίζουμε τους μυς και όλα αυτά μπαίνουν με έναν σωστό αρχιτεκτονικά, σωστά σχεδιασμένο και χωρίς τραυματισμό. Πολύ σημαντικό που δεν το είπαμε εδώ, αλλά το λέει ο τίτλος, είναι η επιλογή κατάλληλου εμφυτεύματος. Άλλο είναι να αγοράζουμε ένα εμφύτευμα, για να το πούμε πιο εκλαϊκευμένα, να αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο των 5.000 ευρώ και άλλο να αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο των 200.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι η δυνατότητά τους, πέρα από την τιμή, η δυνατότητά τους να εκτελούν πράγματα είναι πολύ καλύτερη. Όταν αυτό απαιτείται, γιατί υπάρχουν και ασθενείς που δεν έχουν ανάγκη ένα αυτοκίνητο των 200.000, έχουν ένα αυτοκίνητο των 5.000. Κατανοητό. Μέθοδοι fast track εφαρμόζονται και στην αρθροπλαστική ισχύου. Είχαμε τη μεγάλη χαρά στην Ελλάδα και στην Αθήνα να είμαστε οι πρώτοι που καταφέραμε ως ομάδα χειρουργική να έχουμε την πρώτη αρθροπλαστική ισχύου με νοσηλεία λιγότερο από 24 ώρες. Κάτι που είχε δημοσιευτεί και στα μέσα, είχε γίνει γνωστό και είχε προωθηθεί και αρκετά και από εφημερίδες περιοδικά. Είναι η λεγόμενη μέθοδος fast track, που τι σημαίνει αυτό, είναι μια συνολική διαχείριση του ασθενού. Δεν είναι ότι παίρνω τον ασθενή και εγώ τον βγάζω επειδή είμαι νιώθω πιο καλά την επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα από το χειρουργείο. Είναι ότι έχω διαμορφώσει τέτοιο περιβάλλον προστασίας, ένα δίχτυ προστασίας γύρω από τον ασθενή που... και ανθρώπων που τον κάνω και νιώθω και ο ίδιος ως χειρουργός ασφαλής ο ασθενής να φύγει νωρίτερα για το σπίτι του. Και γιατί να πάει στο σπίτι του, για να νιώθει και ο ίδιος πιο άνετα, να μην είναι σε ένα χώρο και σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου. Ψυχολογία του ασθενούς είναι κέρδος. Αυτό περιλαμβάνει όμως βασικά μια πολύ καλή ομάδα που λειτουργεί ταυτόχρονα, μια ομάδα που περιλαμβάνει νοσηλεύτρια που ενημερώνει τον ασθενή προεγχειρητικά για το ποιες είναι οι απαιτήσεις του, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να διαμορφώσει το χώρο στο σπίτι του, ποιες είναι οι προσδοκίες του και μετά το χειρουργείο. Μια πολύ καλή φυσικοθεραπευτική ομάδα και μια ομάδα συναδέλφων, ορθοπαιδικών και αναισιολόγων που διαχειρίζονται έτσι τον ασθενή ώστε να έχουμε χειρουργία χωρίς απώλεια αίματος, χωρίς μεταγγίσεις, με ελάχιστο πόνο και με πολύ γρήγορη επάνωδο στη λειτουργικότητα. Και όλα αυτά με ασφάλεια και παρακολούθηση στο περιβάλλον του. Δεν χειρουργούμε και τον αφήνουμε την άλλη μέρα στο σπίτι. Χειρουργούμε και τον παρακολουθούμε στο σπίτι, fast track. Μετά δηλαδή από την εγχείρηση. Θα τον παρακολουθήσουμε, θα υπάρχει επικοινωνία με την ομάδα στο σπίτι που θα διαχειριστεί τον ασθενή, με τον φυσικοθεραπευτή που θα είναι σχεδόν καθημερινά στο σπίτι και θα ελέγχει την κινητικότητά του και με την πολύ καλή αποκατάσταση. Μάλιστα. Γιατρέ, νομίζω μας δώσατε μια πλήρη εικόνα όλων των σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των παθήσεων του ισχύου και πιο συγκεκριμένα της αρθρίτιδας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και εμείς. Μία ολική αρθροπλαστική ισχύου ελάχιστης επεμβατικότητας στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού μπορεί να προσφέρει ποιότητα ζωής και επιστροφή στην κανονικότητα στον ασθενή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.